μικρά παγάκια, όντο παγό αγαπούν. Γκίκου, έχω σχέδιο! Στάσου, έχω καλύτερο σχέδιο! Μα το χαμελέοντα, μακάρι να ακολουθούσα το δικό μου σχέδιο και να βασιζόμουν στις δυνάμεις μου. Ώρα να δράσω ως ήρωας, κράτημα της Σαύρας! Ώρα για το δικό μου σχέδιο. Λοιπόν, θα βοηθήσετε σπάζοντας την πίστα του Ρωμαίου όσο μπορείτε. Είστε έτοιμοι για φλιπεράκι! Ίσως το σχέδιο του Γκέκο να πιάσει! Εμπρός, ας σπάσουμε τον πάγο! Αυτοί οι παγοκέμπαλοι θα καταστρέψουν τη φοβερή μου πίστα! Τώρα είναι μόνος δρόμος! Ώρα να δείξω στο Ρωμαίο πως κινούνται στον πάγο! Κράτημα της Σαύρας! Γεια σου, Ρωμαίο! Με το σούπερ κράτημα Σαύρας είμαι καλύτερος στον πάγο από σένα! Ανοησίες! Το έλκυθρο φτιάχτηκε από μια ιδιοφία! Εμένα! Οπότε αποκλείεται ένας από εσάς τους άμυαλους μπουμπούνες να με νικήσετε! Θα το δούμε! Εμπρός, Γκέκο! Πιασμένη θέση. Τι? Μα πώς! Μα τις δω! Μα, Catboy, σου είπαμε να τον αφήσεις να κερδίσει! Τι? Μα, αυτά τα μπαλόνια είναι τέλεια για τον πάρτο του Γκέκο, σωστά κι εγώ! Τι κάνεις εκεί, αειδιαστική σαυρούλα! Νιντζαλίνο! Όχι! Την έπιασα, Γκέκο! Τι? Όχι! Είναι δική μου τούρτα! Λοιπόν, κανένα ίχνος του Night Ninja. Μάλλον ξέρει πότε να τα παρατά. Παραλίγο να χάσουμε την τούρτα. Την έχουμε όμως, όπως και τα υπέροχα μπαλόνια κοινόδοντα. Μα δεν ακούς. Είναι θεματικό μπαρ της Σαύρας. Αυτό λες τώρα, Γκέκο. Περίμενε να δεις πόσο cool είναι. Είναι η τούρτα του κοινόδοντα. Εγώ προτιμώ την τούρτα Σαύρα. Μα μου έμενε αυτή εδώ μόνο. Εκτός αν θέλετε να αλλάξουμε. Ποτέ! Ναι, ας αλλάξουμε! Όχι, τη τούρτα του κοινόδοντα! Ναι, αυτή η τούρτα τα σπάει! Όντως τα σπάει πολύ, ειδικά αν πατήσεις εδώ! Α, τι συμβαίνει? Δεν είναι οποιαδήποτε τούρτα, είναι η σούπερ κολλητική με κρέμα σαντιγί τούρτα! Η σούπερ κολλητική με κρέμα σαντιγί τούρτα! Ναι, και όταν τα φωτάκια ανάψουν όλα μπλε, η τούρτα θα πετάξει σαντιγί παντού! Και όταν όλοι πάνε να την καθαρίσουν, θα σούπερ κολλήσουν για πάντα! Για να μάθετε να μου χαλάτε το πάρτι! Μα αν κολλήσουν όλοι, κανείς δεν θα μπορέσει να έρθει στο πάρτι του Γκέκο! Συγγνώμη, Γκέκο. Εγώ φταίω για όλα. Μπορεί να έκανε ένα λάθος, αλλά έχω μία ιδέα τώρα. Ώρα να δράσω ως ήρωας! Το μικρόφωνο πίσω, φεγγαρό ανόητη! Η ούρα μου πιάστηκε! Ποτέ! Δεν μπορώ να πάω το πρωί στη συναυλία του Τζέιντεν Χιούστον, οπότε κανείς δεν θα πάει! Έχω τα μικρά φανά και θα κάνω ό,τι θέλω εγώ! Γρήγορα, ακολουθήστε την! Παιδιά, σταθείτε! Θέλω βοήθεια με την ούρα μου! Θέλω το εισιτήριο! Θα σε βοηθήσω! Μα
με βοηθήσεις να πιάσουμε τη Λούνα Γκέρλ? Το ακούς αυτό, καλέ μου Κατμπόι? Ίσως ένα μικρό πουλάκι σου λέει πού να δώσεις το εισιτήριο. Είναι δύσκολη επιλογή, ενώ είστε και οι δυο φίλοι μου. Τι είναι αυτό? Τέλειο! Η φιγούρα σου της απαλής αστραπής! Έφαγα τον κόσμο για να τη βρω! Μα... μπορείς να την κρατήσεις όσο θέλεις! Ευχαριστώ! Δεν είναι τέλειο! Αχ, όχι! Δεν μπορώ να κρύψω τον Gecko Mobile με όλα αυτά τα αυγά πάνω του! Πολύ αργά! Θα τον οδηγήσω μακριά! Αυτά τα αυγά είναι για την πιο μεγάλη ομελέτα και ήρθα εδώ για να τα πάρω! Εννοείς αυτά τα χαλασμένα αυγά! Η μηχανή μου τα έχει χαλάσει όλα! Για να είναι πιο βρωμερά όταν τα εκτοξεύω! Τι μπόχα! Σύντομα όλοι θα μένουν σπίτια τους για να αποφύγουν την μπόχα! Και θα κυριαρχήσω εγώ! Καλύτερα να τρέξεις, αυροκόδαρε! Σου έρχεται λίγη μπόχα, σαυρούλα! Φιου! Του ξέφυγα! Μα θα χρειαστώ το Gecko Mobile για να αποφύγω την μπόχα! Μα πού το έχω αφήσει? Γκέκο! Βρωμά εδώ! Πρέπει να φύγουμε μακριά από την πόχα! Ας πούμε στον Gecko Mobile! Πού είναι? Δεν το έχασες, έτσι δεν είναι? Μα φυσικά όχι, απλώς... Γεια σας, πιτζαμό ήρωες! Ή μήπως να πω πιτζαμό βρωμίλη! Ώρα να ανοίξω τη μηχανή! Ετοιμαστείτε για πολύ βρώμα! Θα αντέξουμε τη μυρωδιά, πιτζαμό ήρωες! Δεν χρειαζόμαστε το Gecko Mobile για να τον σταματήσουμε! Τα αυγά μυρίζουν χειρότερα από πριν! Μα φυσικά, μικρή χατούλη! Η μηχανή μου τα κάνει όλο και πιο χαλασμένα! Ίσως κρυφτούμε μέσα στο Gecko Mobile! Μα πού είναι, Gecko? Εννοώ, δεν το χρειαζόμαστε! Κρυφτείτε! Κάπως, έτσι! Εννοώ, κάπως έτσι! Ή μήπως έτσι. Έτσι. Μα τα έρπετα. Από εδώ και πέρα θα περπατάω. Είδες πόσο εύκολα έφτασα πετώντας? Πρόσεχε με καλά, Ολέτ, και ίσως να μάθεις και εσύ κανένα κόλπο. Κόλπο? Μα σχεδόν έπεσες. Ναι, είμαι απίστευτος με αυτό εδώ, σωστά? Οι πτήσεις μου θα βοηθήσουν σίγουρα την ομάδα. Οι πτήσεις σου? Δεν ξεχνάς κάποιον άλλον που ήδη πετάει? Ελάτε, παιδιά. Ίσως να βοηθάτε και οι δύο την ομάδα πετώντας. Ωραία ζωγραφιά, νυχτοπεταλούδες! Τέλος οι βόλτες με το αερόστατο για τα παιδιά της ημέρας! Τώρα το φεγγαρόστατο θα είναι δικό μου! Παιδιά, να είστε σε εγρήγορση! Θα πετάξω με το σκούτερ μου και θα πάρω το αερόστατο! Αυτό θα χρειαστεί αρκετή εμπειρία! Μη φοβάσαι, Ολέτ, άφησε το πάνω μου! Με τις ικανότητές μου θα είναι παιχνιδάκι! Αλήθεια? Παιδιά, μη μαλώνετε! Ίσως εγώ να πάρω το αερόστατο με το σούπερ καμουφλάζ σαύρας! Το καμουφλάζ είναι τέλειο! Αλλά όχι όσο τέλειος είμαι εγώ με το σκούτερ μου! Προσέξτε! Hey, Luna Girl! Δώσε το αερόστατο! Είναι ο μικρός γατούλης! Είπες θέλεις το αερόστατο! Λοιπόν, παρακαλώ, όλο δικό σου! Όλα καλά! Το έχω! Τον στήλο. Τα μάτια σου 14. Μπορεί να το έκανε κακός. Γκέκο! Νόμιζαμε πως ήσουν κακοποιός. Απλώς ήθελα να σας πω ότι η Λούνα Γκέρλ πηγαίνει προς το σχολείο. Γιατί δεν το είπες από το πιτζάμα σύρματο? Γιατί σκέφτηκα πως θέλατε βοήθεια. Δεν θα περάσει ποτέ το σούπερ φτέρνεσμα αν δεν μείνεις μέσα. Εγώ... Κατάλαβα. Πάω πίσω. Εντάξει. Και εμείς πάμε στο σχολείο. Ειδοποίησέ μας αν δεις κάτι.
Ω, νυχτοπεταλούδα! Αυτό σημαίνει η Λούνα Γκέρλ. Είναι απ' έξω. Πρέπει να το πω στους άλλους. Αν την ακολουθήσω, ίσως να μάθω τι σκαρώνει. Είναι καλύτερη ιδέα. Hey! Ας ακολουθήσω την νυχτοπεταλούδα. Θα με οδηγήσει κατευθείαν στη Λούνα Γκέρλ. Περίμενε, πεταλούδα! Το μετέτρεψα σε ένα τεράστιο μαγνητιλούνα. Οι πόρτες είναι μαγνητικά κλειστές και σύντομα, χάρη στο πουλάκι, θα τραβήξει τα πάντα από την πόλη. Κι όλα θα είναι δικά μου. Τι, το κατοικίδιό μου το έκανε αυτό? Δεν μπορεί. Σωστά, πουπουλόμυαλη. Δεν είσαι καλή διοκτήτρια κατοικιδίου, οπότε το πουλί έβαλε κρυστάλλους λούνα στο αρχηγείο σας. Μα τώρα που είναι δικό μου, μπορείς να το έχεις και πάλι. Μα γιατί το πουλάκι να με απογοητεύσει έτσι? Ίσως επειδή και εσύ δεν το πρόσεχες όσο πρέπει. Εγώ φταίω. Αν το εκπαίδευα, το τάιζα και το πρόσεχα, τίποτα δεν θα είχε συμβεί. Πουλάκι, αν με ακούς, συγγνώμη. Τα ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Έπρεπε να σε προσέχω. Θα επανορθώσω. Ώρα να δράσω ως ηρωίδα. Θα πάω να... Hey, κοιτάξτε! Πουλάκι! Πουλάκι, υπόσχομαι να μην σε απογοητεύσω ποτέ ξανά. Θα σου φτιάξω φωλιά, θα σε ταΐζω και θα σε εκπαιδεύω κάθε μέρα. Θα είμαστε κολλητοί! Hey, τι είναι αυτός ο θόρυβος? Τι συμβαίνει? Το αρχηγείο τραβάει τα πάντα στο μέρος του! Οι πύλες δεν θα αντέξουν για πολύ! Αν όλα πάνε στο αρχηγείο με μιας, θα το καταστρέψουν τελείως! Πιτζαμό ήρωες, πρέπει να το αποτρέψουμε! Πέτα μακριά, πουλάκι! Θες να με βοηθήσεις? Εντάξει, εμπρός! Σουπερ δύναμη! Σαμπρό! Έλα, και εγώ θα τα καταφέρουμε! Δεν το νομίζω! Τίποτα δεν σταματά το αρχηγείο με δύναμη Λούνα! Με τους κρυστάλλους Λούνα μέσα, όλα θα γίνουν δικά μου! Πού πήγε ο ανόητος Γκέκο? Νιντζαλίνο, γιατί βγήκατε από τα σχολικά? Μπείτε μέσα και σταματήστε τον Γκέκο! Μα τι σαύρες κόλλησα! Σε βρήκα! Νιντζαλίνο, δώστε του να καταλάβει! Νομίζω ότι εδώ κατεβαίνω! Σούπερ καμουφλάζ σαύρας! Αποκλείεται! Έχει καταπέλτες κολιτσίδας! Χρειαζόμαστε κι εμείς κάτι τέτοιο! Όχι, δεν χρειαζόμαστε, Ολέτ! Η βάση μας έχει αρκετή άμυνα ήδη! Ναι! Ολέτ, μήπως να μας έδινες ένα χεράκι εδώ πέρα! Ναι, θα μπορούσα! Γεια σας! Ξανά, πιτσαμοζουμπάδες! Παραδεχτείτε το! Το αρχηγείο μου τα σπάει! Και τώρα θα καταστρέψω το δικό σας! Όχι! Ενώ έχουμε το δικό μας καταπέλτη και τριχόμπαλες! Αρπαχτή! Χα! Στόχησες! Δεν είσαι κουκουβάγια! Για τυφλή νυχτερίδα σε κόβω! Περίμενε μέχρι να ρυθμίσω το στόχαστρο! Ολέτ, είμαστε στην ίδια ομάδα! Ωχα! Ως εδώ είσαι, Γκέκο! Άσε με να σε πάω μία βολτίτσα! Κρατήσου, Γκέκο! Μα τα πούφουλα! Το χειρό του κάνει και σβούρες! Υπάρχει κι άλλος τρόπος να λυθεί το πρόβλημα. Το να κυνηγάς το Ρωμαίο δεν πιάνει. Ναι, πρέπει να τον
κρατήσουμε εκτός του μουσείου και να μπούμε μέσα και να πάρουμε το μέγα κουτί του κακού πριν το ολοκληρώσει. Κι όμως, αργήσατε, πίτσα μου βρωμίλη. Επιτέλους ολοκλήρωσα το μέγα κουτί του κακού. Τα-τα! Σημεούλα, δεν είναι και τόσο κακό. Δεν σας είπα το καλύτερο. Ναι. Κοιτάξτε. Τι συμβαίνει στην πόλη? Εννοείς τη Ρωμαιούπολη. Μα πώς το κάνεις αυτό? Μα δεν κάνω και τίποτα. Όλα γίνονται χάρη στο μέγα κουτί του κακού. Και χάρη λίγο στη μεταμορφοποίηση. Εγώ φταίω για όλα. Έκανα συνέχεια το ίδιο και το ίδιο για να σταματήσω το Ρωμαίο. Αν δεν συνέχιζα να προσπαθώ με έναν τρόπο, ο Ρωμαίο δεν θα είχε ολοκληρώσει το μέγα κουτί. Είναι μέγα κουτί του κακού. Αν με θέλετε κάτι, θα είμαι μέσα. Στο τηλέφωνο μου. Ποτέ δεν θα μπούμε μέσα. Έχεις δίκιο, Catboy. Μα ίσως υπάρχει τρόπος να βγει ο Ρωμαίο από εκεί. Ώρα να δράσω ως ήρωας. Όλα θα πάνε καλά, Ολέτ. Θα το δεις. Catboy, Γκέκο, λυπάμαι πολύ. Ήθελα να δείτε πόσο καλή είμαι στο ποδόσφαιρο. Μα το ξέρουμε ήδη αυτό, Ολέτ. Και θα ήσουν καλύτερη αν έπαιζες ομαδικά. Έχεις δίκιο. Είναι ομαδικό παιχνίδι. Και είμαστε κι εμείς ομάδα. Ώρα να δράσω ηρωικά. Πρέπει να τη βγάλουμε έξω από την μπάλα, αλλά... Να τη σκάσουμε με κάποιο μεγάλο αιχμηρό αντικείμενο. Τι λέτε για το στήλο έξω από το μουσείο? Γκέκο, εσύ κύλα την μπάλα. Catboy, δίνε του οδηγίες. Πού πήγαν οι πιτζαμοφλόροι? Hey, από εδώ, αριστερά, πρόσεξε την κολόνα. Γιατί κόψατε ταχύτητα? Φταίει ο μαγνήτης της Luna Girl. Είναι πολύ ισχυρός. Το βρήκα. Πρέπει να γίνει ομαδικά. Γκέκο, βάλε τη σούπερ δύναμή σου. Catboy, εσύ τη σούπερ ταχύτητα. Και εγώ τα φτερά κουκουμπάγιας. Ναι, καλή δουλειά, πιτζαμόρες. Άχρηστο πράγμα. Να βάλουμε όλη τα δυνατά μας ομάδα. Ναι. Μα τι κάνεις? Όχι, όχι, όχι. Μήπως το κακό ρομπότ σταμάτησε το σχέδιο της γατούλας? Ρομπότ, δες τους. Μη φοβάστε, σαν αστραπή θα σας σώσω. Μα αυτό δεν είναι αληθινή σούπερ κίνηση, είναι μόνο στο κόμικ. Αστραπιαία, κλωτσιά και μπαμ. Πόπο, Λέτ, ήρθε η ώρα να σε πάμε για ανακύκλωση, ρομπότ. Όχι, άφησέ με. Όχι, το άλμα ήταν άχρηστο. Ολέτ, είσαι καλά? Ναι, μα ζητώ συγγνώμη. Γιατί να προσπαθώ να κάνω σαν την αστραπή? Είμαι η Ολέτ. Τώρα ο Ρωμαίο θα πάρει τα πολυτιμότερα βιβλία της πόλης. Τα πήρα κιόλας. Και σύντομα θα είναι γεμάτα με φωτογραφίες μου. Γρήγορα, θα τον προλάβουμε με το γατοκίνητο. Εντάξει, και αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω τις δικές μου δυνάμεις. Ώρα να δράσω ως ηρωίδα. Γιατί πήρε το βιβλίο της απαλής αστραπής? Σούπερ όραση! Ωραία. Ένα πουλάκι μου είπε πως είσαι... εκεί. Thank you.
αργά το κίνητο, κρύψου! Πάνω στην ώρα. Ορίστε, πηγαίνετε πίσω από εκείνα τα δέντρα και κρατήστε το γερά χαμηλά στο έδαφος. Για να σταματήσουμε το Ρωμαίο, πρέπει να σταματήσουμε το ενοχλητικό ρομπότ του πρώτα. Και τώρα τι, Ολέτ? Τώρα η απίθανη Ολέτ θα χρησιμοποιήσει τις απίθανες δυνάμεις της. Πρώτα, φτερά κουκουβάριας. Μετά, σούπερ όραση. Γιουχου! Κοίτα, Ρωμαίο! Σου ξέφυγε το δικό μου αγαπημένο βιβλίο. Πώς? Άρπαξε το ρομπότ! Πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο. Όχι, όχι, όχι. Τώρα μπορώ να γεμίσω τη δεξαμενή με περισσότερα σύννεφα. Φέκανα δύναμη. Φτιάξε κι άλλα σύννεφα. Και βάλτα στη δεξαμενή. Ακούει. Βοήθεια. Μπορώ να το κάνω. Μου τη δίνει να βρέχομαι, μα όχι τόσο όσο να απογοητεύω τους φίλους μου. Ώρα να δράσω σαν ήρωας. Ταχύτητα της γάτας. Έρχομαι, πιτζαμό ήρωες. Πιο γρήγορος και απεγερευνώ. Ο απίθανος κάτμπολ τρέχει κάτω από τα σύννεφα. Κάνοντας θάνατο να ακολουθούν. Πώς? Στάσου! Μα τι κάνεις? Αν είναι να με βρέξουν, Λούνα Γκέρλ, θα βράχεις κι εσύ. Αντιστρέψω τη λειτουργία του. Hey! Ναι, λειτουργεί! Γέκο, γρήγορα! Να ξεφορτωθούμε τα σύννεφα της δεξαμενής. Εντάξει, Κάτμποϊ. Δύναμη της άβρας. Τα καταφέραμε! Έφυγαν όλα τα σύννεφα. Και σώσαμε το καλοκαίρι. Όχι! Λουλούδια, μα δεν έχουμε! Ποιος το είπε? Σούπερ ταχύτητα! Είναι αγένεια να δείχνετε! Θα κάνετε ακριβώς ό,τι σας πω! Γι' αυτό πιάστε τους! Ωραία, πιτζαμό ήρωες! Ώρα οι πεταλούδες να πάνε στο σπίτι τους! Με το μαλακό! Γεια σας, πεταλούδες! Θα πετάξετε μαζί μου? Πάμε από εδώ! Κοιτάξτε τα χρώματά μου, πεταλούδες! Ελάτε, θα σας τα δείξω όλα! Πώς? Αυτό σας αρέσει! Η καλύτερη όπη! Ακριβώς, Λούνα Γκέρλ! Και τώρα η σειρά μου! Λυπάμαι πολύ για πριν, πεταλούδες, μα σας έφερα όσα λουλούδια βρήκα! Ορίστε! Γι' αυτό ελάτε μαζί μας! Αυτό είναι! Μπράβο, πεταλούδες! Ευχαριστώ! Υπόσχομαι να είμαι καλός μαζί σας. Όχι, 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 όχι! Τώρα δεν έχω καθόλου βοηθούς! Δεν είναι δίκαιο! Παιδιά, σχεδόν λυπάμαι τη Λούνα Γκέρλ. Έτοιμη? Έτοιμη! Ας κερδίσει ο καλύτερος σούπερ ήρωας! Κοιτάξτε τις σούπερ εναέριες κινήσεις μου! Ωραία! Μα κοίτα το σούπερ κράτημα σαύρας! Δεν πιάνουν μία μπροστά στο σούπερ αλμαγάντας! Hey!
να πιάσω το ποντίκι. Σούπερ ταχύτητα! Δύναμη της άβρας! Αυτό δεν είναι δίκιο! Σούπερ αλμαγάτα! Και κάπως έτσι κερδίζεις. Οι κινήσεις μου ήταν σίγουρα οι καλύτερες. Αποκλείεται! Οι κινήσεις μου ήταν πιο cool, άρα εγώ κερδίζω. Κι εγώ λέω πως οι κινήσεις μου τα έσπαγαν. Άρα εγώ κερδίζω, ξανά! Ποιος να συγκριθεί μαζί μου? Είμαι η Ολέτ, η νικήτρια. Χα! Γέκο! Κατμπόι! Κατμπόι! Χα! Η Λούνα κέρδος έπιασε. Αν δεν προσπαθούσα να κερδίσω, θα ήμασταν ακόμα ομάδα. Hey! Ώρα να δράσω ως ηρωίδα. Η ομάδα 1 κερδίζει. Είδατε, πιτζά μου, Φλόρι. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα μου φέρνουν τα κλοπημαία. Hey, Λούνα Γκέρλ. Καλές οι βοηθήσου, μα σίγουρα δεν είναι αρκετά δυνατές για να φέρουν το μεγαλύτερο παιχνίδι, τον Τυρανόσαυρο Ρεξ. Τι? Εύκολα. Απλώς θα πρέπει να συνεργαστούν για να το φέρουν σε μένα. Σταμάτα, τρελογάτα! Ώρα για προσγείωση. Μην είσαι ανόητος. Θα συγκρουστούμε. Εκτός αν είναι πάλι κούλπο. Και είναι... Είμαι καλά. Βαρέθηκα να έχω μόνο μία πιτζαμοφωνή. Ώρα να πάρω και τις τρεις. Αχ, όχι, πάρω κι εγώ τη φωνή. Παίρνε και τις δικές μας φωνές. Μήπως αυτό σημαίνει πως ο Ρωμαίο έξυπνος έχει όλες τις φωνές μας? Αφού είναι τόσο υπέρ. Εμείς όμως όχι. Χωρίς τις φωνές μας δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και να τον νικήσουμε. Και όλα αυτά εξαιτίας του Γκέκο που δεν πήρε τη φωνή του όταν μπορούσε. Ρο, όμικρον, μη, έψιλον, όμικρον, Ρωμαίο! Οπ, είπες Γκέκο? Ω, νομίζεις πως ήρθε η ώρα να δράσεις ως ήρωας. Στα όνειρά σου, σαυροκέφαλε! Σου πόσες σκανταλιές θα κάνω με αυτές τις φωνές και θα κατηγορήσουν τους πιτζαμοφλόρους! Ω, είναι πιο ιδιοποιές από ό,τι φανταζόμουν! Χα! Γιατί σταματάω! Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον κινητήρα? Ο συναγερμός του πιτζαμού αναλυτή. Ας δούμε τι τρέχει. Ου, το είδατε αυτό? Τι είναι αυτή η ακτίνα φωτός? Νομίζεις πως έχει σχέση με το χαμένο τηλεσκόπιο? Ας ρίξουμε μια ματιά στο Γκέκο Μομπίλ. Αφέντη, έχετε επισκέπτες. Αχα! Οι ήρωες με πιτζάμες. Μήπως ψάχνετε το τηλεσκόπιο κατά τύχη? Γιατί το πήρες, Ρωμαίο? Δεν είναι προφανές. Το χρειαζόμουν για το διάστημο λέιζερ. Διάστημο λέιζερ? Τέλειο! Εννοώ, τι το θέλεις? Θα χαράξω το πρόσωπό μου πάνω στο φεγγάρι.
Στο φεγγάρι! Θα διαλέξω αυτό το προφίλ μου.